έτοιμος γι' αυτό? Ανοησίες, μικρέ. Χρειάζεσαι μόνο αυτοπεποίθηση και λίγο συντονισμό. Ακόμη και το σαλιγκάρι σου θα μπορούσε να το κάνει. Μιαου. Α, νόμιζα πως αναφέρατε το κάνει για έμφαση, κύριε Καβούρη. Κι όμως είναι υπόδειγμα. Αυτός θα σου μάθει να οδηγείς. Και τώρα... Κατάλαβες, σουγκαράκι. Είδες πως το έκανε ο Γκάρι. Α, ναι, κάτι είδα. Κάνα σκουμπό σου τώρα. Ήρθε η δική σου σειρά. Η δική μου σειρά? Όχι, κύριε Καβούρη, μου έχετε εμπιστοσύνη. Δεν θα το έλεγα. Κύριε, δικό σας είναι το σκάφος? Ναι, αστυνομία, δικό μου. Από ό,τι είδα, μόλις αφήσατε ένα σελικάρι να το οδηγήσει στην πιο επικίνδυνη διασταύρωση. Πολύ καλά είδατε. Ενώ δεν το είδατε, δηλαδή, όχι, δηλαδή, ναι, δηλαδή. Ακούστε, ήταν ένα φιλικό παράδειγμα. Μια αναπαράσταση. Μάθαινα στο νεαρό να οδηγεί. Βάζοντας το σελικάρι στο τιμόνι. Για την ακρίβεια, ήταν περισσότερο πάνω στο τιμόνι. Αστυνόμε, δεν έχω το βιβλίο πλοήγησης μου. Σαφή, να στο πάνω μου. Εσείς είστε εκπαιδευτής πλοήγησης, κύριε? Όχι. Αλλά έμαθα στην κορούλα μου να οδηγεί και... Και καταλαβαίνετε, εσείς έχετε παιδάκια στο σπίτι, αστυνόμε? Όχι, έχω παντρευτεί και δουλειά μου. Είστε ταιριαστό ζευγάρι. Είχαμε τα θέματα μας, αλλά πήγαμε σε σύμβουλο γάμου και λύσαμε τα προβλήματά μας. Την κλίση θα την κρατήσω από το μισθό σου, νεαρέ. Ουάου! Πήρα την πρώτη μου κλίση από την τροχέα! Μόνο που δεν αρκούν μόνο τα χρήματα γι' αυτό, κύριε. Υπάρχει τίποτα χειρότερο από το πρόστιμο? Παιδιά μου, παρακαλώ χαιρετήστε τον νέο σας συμμαθητή, τον κύριο Καβούρη. Γεια σας, κύριε Καβούρη. Μη φοβάστε, θα σας μάθω τα κόλπα.